δεν ανοίγαμε. Πυροβόλησε ο δεξιά μου το τζάμι και έσπασε. Και ήταν η πρώτη σφαίρα. Εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ακούστηκε ότι πυροβολήσανε στα πόδια πρώτα. Δεν είναι έτσι όμως. Να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά δεν θυμάμαι τη σειρά με την οποία έγινε. Εγώ θυμάμαι ότι το πρώτο χτύπημα ήταν στο στήθος, εδώ δηλαδή, στο στέρνο. Γιατί ο Πάνος υπέφερε, ας πούμε, και μετά όταν ήρθε να με προστατεύσει, γιατί εμένα με τραβούσανε και δεν ξέρω τι κάνανε, ήρθε να με προσπάθησε. Και πάλευε, δηλαδή προσπάθησε να μου κάνει κάτι να γίνει και μετά του ρίξανε και στα πόδια. Η σύζυγος του γνωστού Κομωτή και με η καπάρτη της Πανουκαλίτση περιγράφει τη στιγμή της επίθεσης. Ήτανε 8-8.30 ώρα το απόγευμα που γυρνάγαμε από τη δουλειά μας και μπαίναμε στο σπίτι μας, στη ράμπα του σπιτιού μας, εκεί που παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας, με το που μπήκαμε μέσα, πριν προλάβουμε να κλείσουμε την πόρτα. Είχαμε δεξιά και αριστερά δύο ανθρώπους με δύο πιστόλια. Οι κακοποιοί είχαν στήσει καρτέρι σε αυτό το σημείο. Όταν είδαν το αυτοκίνητο να φτάνει, λίγο πριν ανοίξει η γκαραζόπορτα, επιτέθηκαν στον Πάνο Καλίτση και τη σύζυγό του και πυροβόλησαν εναντίον τους τρεις φορές. Πήγαν την προστατεύση, τους κάνε την πρώτη του φεκιά. Αυτοί θέλανε να πάρουν τα λεφτά τους. Είπε, ελάτε, πάρτε τα λεφτά. Έχουμε τα λεφτά που έχουμε μαζί μας. Αυτοί, όχι, λέει, θα πάμε και απάνω. Θέλανε να ανεβούν και στο σπίτι. Να ανεβούν στο σπίτι θέλανε. Δεν προλάβανε, γιατί με το που συνήρθε η κοπέλα και σηκώθηκε ορθία, πέρασε κάτω από την πόρτα και βγήκε έξω και φώναξε βοήθεια δυνατά, ξέρω εγώ. Και πανικοβλήθηκαν. Και πανικοβλήθηκε ο κόσμος, σταματήσαν τα αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, και οι μάγκες μόλις είδαν ότι δεν πήραν ούτε τα λεφτά και πήραν δρόμο και φύγανε. Ο Πάνος Καλίτσης νοσηλεύεται στη θωρακοχειρουργική μονάδα του νοσοκομείου Σωτηρία. Χειρουργήθηκε χθες το βράδυ και είναι καλά στην υγεία του. Οι γιατροί μιλούν για ένα θαύμα, για ένα κανονικό θαύμα. Αυτό μου λένε, είναι καλά, είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ έφαγα νομίζω την πρώτη σφαίρα στο τζάμι, στο χέρι μου, στον αγκώνα. Αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έπαθε ο άντρας μου. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα με πιθανότερο αυτό της ληστείας. Μάλιστα, γιατί είναι το timing περίεργο, δηλαδή γυρίζει ένας άνθρωπος από το κομμάτι.